Σε ένα ιδιαίτερα εγκάρδιο περιβάλλον έγινε το μεσημέρι συνάντηση του Δημάρχου Λαρισαίων και εκ νέου υποψηφίου κ. Κώστα Τζανακούλη με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΛ Λάρισα στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος. Με ιδιαίτερα θερμά λόγια αναφέρθηκε στο πρόσωπο του κ. Τζανακούλη ο πρόεδρος του ΤΕΛ Λάρισα, κ. Δίνος Γιαμάντος, ο οποίος υποστήριξε ότι όλα αυτά τα χρόνια που ο Δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος βρίσκεται στο τιμόνι της Δημοτικής Αρχής συνεργάζονταν για το καλό της πόλης και τόνισε πως πάντα η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να έχει σύμμαχο και συνεργάτη στο θεσμοθετημένο Σύμβουλο της Πολιτείας, το Τεχνικό Επιμελητήριο, για την υλοποίηση μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλειών, ώστε να δοθούν λύσεις στα προβλήματα των δημοτών. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η άμεση συνεργασία μιας δημοτικής αρχής με τον θεσμοθετημένο σύμβουλο τεχνικό της πολιτείας και της κοινωνίας. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Όλες οι δράσεις ενός Δήμου και ιδιαίτερα του νέου Δήμου Λαρισαίων γύρω από την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών σχετίζονται με έργα, υποδομές και δράσεις που αφορούν το τεχνικό επιμελητήριο και τον τεχνικό κόσμο. Πρέπει να πω ότι τα τελευταία 12 χρόνια, και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, η Δημοτική Αρχή, οι απερχόμενοι και εκ νέου υποψήφιος ο κ. Τζανακούλης έχουν επιτελέσει ένα θετικό έργο σε πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν και τις υποδομές αλλά και την κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της πόλης. Πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των νέων συνθήκων που η οικονομική συγκυρία επιτάσσει. Νωρίτερα, ο κ. Ζανακούλη συνάντησε τους μαθητές του 7ου Λυκείου, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από λήψεις αιθουσών στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου, αναλαμβάνοντας στην ουσία νέα προσπάθεια για την εξέβρεση λύσης στο μεγάλο κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Ο κ. Ζανακούλη δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει συνολικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των κτηριακών αναγκών της συνοικίας. Με τη λειτουργία του Καλλικράτη, όλες οι αρμοδιότητες της εκπαίδευσης έρχονται πια στο διευρυμένο Δήμο και έτσι θα εκλείψει αυτή η σύγχυση αρμοδιοτήτων που δεν επέτρεπε ένα κεντρικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των αναγκών, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ζανακούλη, ο οποίος σημείωσε επίσης πως η αυτοδιοίκηση πάλεψε για να μπορέσει να αναλάβει εξ ολοκλήρου την αρμοδιότητα ώστε να μπορεί να δίνει λύσεις στα προβλήματα. Ο Δήμαρχος Λαρισαίου και εκ νέου υποψήφιος δεσμεύτηκε επίσης ότι τον προσεχή Σεπτέμβριο, όταν δηλαδή θα ξεκινήσει η καινούργια σχολική χρονιά, θα λειτουργήσουν άμεσα 4 νέες αίθουσες στο 7ο Γυμνάσιο, ενώ με τη φροντίδα της Δημοτικής Αρχής τα προβλήματα της σχολικής στέγης θα έχουν αντιμετωπιστεί με καλύτερη διαχείριση των κτηριακών υποδομών και θα έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για τη συνολική αντιμετώπιση του θέματος με την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων όπου είναι απαραίτητες. Τέλος, στη διάρκεια και της περιοδίας του κ. Ζανακούλη τόνισε ότι δίπλα στο σχολείο προχωρά ήδη η πλατεία της Νοικίας του Αγίου Γεωργίου και το ΚΑΠΗ που βελτιώνουν αισθητά τις υποδομές και κατά συνέπεια την ποιότητα ζωής σε μια δύσκολη συνοικία. Νωρίς εξάλλου το πρωί ο κ. Ζανακούλη μετέβη και στη λαχαναγορά της Λάρισας όπου συναντήθηκε με εμπόρους και άκουσε τα προβλήματά τους.